Η εκπομπή ανοιχνεύει την αθλητική επικαιρότητα της εβδομάδος έτσι όπως εξελίσσεται και αυτή τη στιγμή, καθώς σήμερα είχαμε και νέα διοίκηση στην Ένωση Διαιτητών, στην Ομοσπονδία Διαιτητών. Είχαμε παρέτηση του Προέδρου του κ. Καραμάνη και άλλων 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανέλαβε την Προεδρία ο κ. Γιώργος Πανέας για να οδηγήσει όμως, προσωρινή Προεδρία, για να οδηγήσει την Ένωση Διαιτητών σε εκλογές στις 13 Νοεμβρίου, εκλογές κρίσιμες, καθώς ενδεχομένως να κρυθεί και η τύχη της Ένωσης Διαιτητών. Υπάρχει ένα ζήτημα που το συζητάμε πολύ καιρό τώρα, το θέσαμε και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, στην πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, στην Δίκη της Δευτέρας, γιατί στην ΕΠΟ βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, βρίσκονται οι προπονητές, οι εκπρόσωποι τους δηλαδή, οι γυναίκες, το ποδόσφαιρο άμμου, αλλά δεν υπάρχουν διαιτητές ακόμα, παρότι προβλέπεται και από την ολιστική μελέτη, προβλέπεται πλέον και από το καταστατικό της ΕΠΟ και από τον αθλητικό νόμο, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Ένωση Διαιτητών, από ποιους θα αποτελείται και πώς θα υπάρξει η διαδικασία για αυτήν την Ένωση Διαιτητών. Ο κύριος Ηλίας Καραμάνης, ο απερχόμενος πρόεδρος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα και Θοβαίδη. Πώς είστε, πώς νιώθετε τώρα που αποχαιρετήσατε? Ελεύθερος και ωραίος. μετά από 11 χρόνια. 11 χρόνια, ναι, 11 χρόνια. Ανακουφισμένος, φαντάζομαι. Σίγουρα, ναι. Άκουσα καλά τι είπατε, ότι έγινε συμβούλιο. Ναι, πληροφορήθηκα ότι συγκροτήθηκε σε σώμα μια προσωρινή διοίκηση μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Και είπατε ότι παραιτήθηκαν εγώ και άλλοι 7. Σωστό, σωστό. Αυτή ήταν ομαδική παραίτηση. Ναι. Αλλά στη συνέλευση, και έγινε αποδεκτή, παραιτήθηκε κάποιος ράφτης. Άρα 9 παραιτηθήκαμε. Α, εντάξει, δεν το είχα υπόψη. Ο οποίος πληροφορήθηκα ότι είναι σε αυτό το συμβούλιο, τον 7. Τι έκανε, έκανε ανάκληση της παραίτησης? Πού, στον Όλυμπο απάνω. Ποιος κύριος είναι αυτός? Ράπτης. Α, ο κύριος Ράπτης. Από τη Χαλκιδική. Ο πρόεδρος της Ένωσης Χαλκιδικής. Μπράβο. Μάλιστα. Είναι αληθεύει αυτό? Αυτός παραιτήθηκε. Δεν μπορώ. Κοιτάξτε, η συνέλευσή σας ήταν τόσο ταραχώδης που νομίζω ότι όποιος την παρακολούθησε θα ήταν και δύσκολο να βγάλει και συμπέρασμα. Συνέλευση έκρισε με παραιτηθέντες 9. Ναι, έγινε κατανοητό όμως αυτό, γιατί τα βίντεο που είδα εγώ είδα ότι το Προεδρείο δεν ήταν καν στην έδρα της Γενικής Συνέλευσης, ήταν κάτω ας πούμε, δηλαδή υπήρχαν αντεγκλήσεις, αντιπαραθέσεις. Εντάξει, εγώ εκεί ήμουνα μπροστά και πρώτος ο Ράπτης παραιτήθηκε και ύστερα παραιτήθηκαμε εμείς οι 8. Άρα λέτε κακός ο κ. Ράπτης είναι πρώτος αντιπρόεδρος? Εγώ δεν ξέρω πού ανακάλυψε την παραίτησή του, αυτό θα αναρωτήσω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε τον κύριο Ράπτη να το μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί τώρα εγώ δεν ούτε ήμουν παρόν στη συνέλευση. Δεν με ενδιαφέρει να κάνουν συμβούλιο και να παραλάβουν να ησυχάσω. Δεν έχω πρόβλημα, μην νομίζετε. Απλά ερώτηση έκανα. Μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω εσείς που δεν ξέρω εγώ? Όχι. Εγώ απλώς πληροφορήθηκα ότι ανέλαβε πρόεδρος ο κ. Σπανέας. Να είναι καλά τα παιδιά και να οδηγήσουν την Ομοσπονδία σε νίκες. Και πρώτος αντιπρόεδρος ανέλαβε και ο κ. Ράπτης, από όσο πληροφορήθηκα τουλάχιστον, και νομίζω ότι είναι σωστή η πληροφόρησή μου. Αλλά το ερώτημα θα τεθεί για να απαντηθεί. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Εγώ παραιτήθηκα, ναι. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, δεν έχω πρόβλημα. Εσείς κύριε Καραμάνη, στις 13 Νοεμβρίου υπάρχει περίπτωση να είστε και πάλι υποψήφιος? Εγώ προσωπικά? Ναι. Νομίζω όχι. Νομίζετε ή δεν θα είστε? Απλά θέλω να απαλλαγώ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσω με αυτή την κατάσταση. Ξεκάθαρα πράγματα. Δούλεψα 11 χρόνια μόνος μου. Στην κυριολεξία, με μικρή συμπαράσταση από μερικούς ανθρώπους. Μήπως σας αποτρέπει το γεγονός ότι υπάρχει η δήλωση του κυρίου Μπαλτάκου στη δίκη ότι θα πρέπει η Ένωση Διαιτητών να αποτελείται μόνο από ενεργεία διαιτητές και πιστοποιημένους παρατηρητές? Ακούστε κύριε Θωμαϊδη, εγώ κάθισα εκεί πέρα αυτά τα χρόνια για να κρατήσω ανοιχτή την Ομοσπονδία. Με διάφορους τρόπους, με επισκέψεις προς όλους τους υφυπουργούς αθλητισμού, με έγγραφα προς τον κύριο Γεραπετρίτη, με παρουσία στον κύριο Περέιρα,
Ζήτησα και από τους προέδρους της ΕΠΟ να παραβρεθώ εκεί πέρα, να συζητήσουμε. Προσπάθησα να αναστηλώσω, να το μαζέψετε το πράγμα, ναι. Ναι, να βρούμε μια λύση. Ναι. Μέχρι και που στο τέλος, ναι, αυτό προσπαθούσα αυτά τα χρόνια. Το 2020, ο κύριος Περέιρα, που όταν συναντηθήκαμε... Ο αρχιδιετής. Ο αρχιδιετής μου έδωσε μου έδωσε το καταστατικό της Πορτογαλίας, μου έδωσε τον κανονισμό του 2021 και μου λέει, κύριε Καραμάνη, θα πρέπει, είχε βγει και η ολιστική μελέτη, θα πρέπει να γίνεται ένωση διαιτητών. Ναι. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Ναι. Λέω, για να το λέει αυτός ο άνθρωπος, έτσι πρέπει να γίνει τελικά. Με έγγραφα προς τον Υπουργό, το ρωτούσα. Θα διορθώσετε, θα φτιάξετε νόμο για να γίνει αυτό το πράγμα ή όχι? Ακόμα περιμένω απάντηση, 2 χρόνια τώρα. Ναι, αλλά γίνατε ένωση διαιτητών. Τότε κάναμε συνέλευση και αλλάξαμε το κατσατικό. Ναι. Και το κάναμε ΠΕΣΔΕΠ, δηλαδή Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου. Το πήγαμε στο πρωτοδικείο να αναγνωριστεί το κατσατικό και μας το ακυρώνει με την απόφαση 14 του 2021, το οποίο λέει ότι υπάρχει ομοσπονδία διαιτητών και δεν μπορεί να συσταθεί άλλη. Μάλιστα. Ένωση διαιτητών. Έτσι. Η 14 του 2021. Μάλιστα. Ξανά έγγραφο προς τον Υπουργό. Ακόμα περιμένω. Δεν έχει απαντήσει ο Υπουργός. Ναι, το 2021 αυτό. Μάλιστα. Πρώτο ήταν το 20, μετά το 2021. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού μετά την απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Στη συνέχεια μίλησα με δικηγόρους, μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν πώς μπορεί να περάσει αυτό το θέμα και βρήκαμε τη χρυσή τομή ότι μπορεί να περάσει, παραμένει όρθιο βάση του νόμου 27-25, του 99 και να κλείσω το τηλέφωνο, συγγνώμη. Ναι, ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, να δώσουμε το περιθώριο και να πείτε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν... Κάνω και τον ερμό μου. Βάσει του νόμου, ναι, είμαστε όρθιοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε νόμο. Παραμένει το Ομοσπονδία Διαιτητών. Μάλιστα. Εμείς βάλαμε, φτιάξαμε ένα, ψηφίσαμε ένα καινούριο καταστατικό, το οποίο λέμε, είμαστε οι ΟΔΠΕ, αλλά για τη λειτουργία της θα χρησιμοποιούμε το όνομα Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου. Και περνάει το καταστατικό. Και αυτό το καταστατικό και τα έγγραφα που χρειαζόντουσαν για την ΕΠΟ, τα καταθέσαμε το 21 τον Αύγουστο, την αίτηση, δεν μας απάντησε κανένας. Ξανακαταθέσαμε τον Αύγουστο του 22. Πάλι δεν σε απάντησε κανένας. Και βγαίνει τώρα ο κ. Μπαρτάκος και λέει, η UEFA μας είπε ότι μόνο είναι ενεργή ανανέωση. Ναι, να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, έχω κάνει έτοιμα στον κ. Μπαρτάκο να μας δεχτεί. Του λέω ότι τότε και τους δύο, Αύγουστο 21 και Αύγουστο 22, καταθέσαμε 2 αιτήσεις. Παρακαλούμε, απαντήστε μας. Ο άνθρωπος μας δέχτηκε, δηλαδή μας κάλεσε, πήγαμε πάνω, συζητήσαμε, είπαμε τι είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ούτε τι είπαμε, ούτε τι μας είπε, ούτε τι το είπαμε. Το κρατήσαμε εκεί πέρα. Ό,τι θέλει ο κύριος Μπαλτάκος, ας βγάλει στην επιφάνεια. Από τη στιγμή που επιμένει ότι η UEFA και η FIFA του είπανε ότι πρέπει να είναι ενεργεία διαιτητές, εγώ τι να πω περισσότερο. Τον αυτή είναι η ιστορία γενικά. Τον ακούσατε που το είπε. Τον ακούσατε, φαντάζομαι. Μα μου το είπε και εκεί πέρα. Σας το συνάντησε. Εφόσον το λέει έξω, μπορώ να πω κι εγώ ότι μου το είπε. Ένα λεπτό. Μια πολύ σύντομη διευκρίνηση, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Ράπτη, που είναι πλέον ο πρώτος αντιπρόεδρος της νέας δίκης, ότι είχε παραιτηθεί στη συνέλευση. Να το διευκρινίσει ο άνθρωπος, αν είναι κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα σας, κύριε Ράπτη. Καλησπέρα σας, με υγεία, χαμόγελα και δημιουργία. Να είστε καλά. Τι έγινε? Είμαι ακριβώς πολύ σύντομος. Ναι. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συνέδεσα τον εαυτό μου σε παρέτηση για να βοηθήσω στην ενότητα όλων και όλου του χώρου. Ναι. Παράλληλα όμως δέχτηκα παρενέσεις του Προέδρου της Συνέλευσης, εκπροσώπων των συνδέσμων, φίλων διαιτών και πολλών άλλων, και έκανα ανάκληση της παρέτησής μου
εγγράφος. Μάλιστα, άρα υπάρχει, υπάρχει. Γιατί γελάτε, κύριε Καραμάνη? Ορίστε. Γιατί γελάτε? Τα λέει τόσο γλαφυρά γι' αυτό. Είναι δάσκαλος ο κύριος Λάπτης. Το ξέρω ότι είναι δάσκαλος. Ναι. Το άνθρωπος, ξέρω ότι είναι δάσκαλος. Αν εγγράφος ανακάλυψε την παρέτησή του, είναι, τηρήθηκαν τα νόμιμα. Αυτό θέλω να πω. Εγώ δίπλα στον πρόεδρο της συνέλευσης ήμουνα, ούτε ανακοινώθηκε κάποιο έγγραφο. Είχε πολύ φασαρία. Δεν μπορεί, μπορεί να μην τα ακούσατε. Η φασαρία είναι φασαρία και τα έγγραφα εκεί πάνω. Ναι. Στο τραπέζι. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Δεν είδατε τέτοιο έγγραφο. Δεν είδα τέτοιο έγγραφο. Καλά, μπορεί να μείνει κάποιο στην Ελλάδα. Αλλά δεν το αμφισβητώ κιόλα. Δεν το αμφισβητώ. Έστειλα στους τέσσερις εναπομείναντες άμεσα την ανάκλησή μου εγγράφος. Πού την έστειλε? Στους τέσσερις. Την έστειλε εκεί που έπρεπε. Στους τέσσερις εναπομείναντες. Στους τέσσερις εναπομείναντες. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή διαγράφει στη συνέλευση και έστειλε την επανένταξή του στους τέσσερις. Εντάξει, δεν με απασχολεί, δεν με απασχολεί. Αυτό εσείς δεν θα κατέβετε, λέτε. Δεν με απασχολεί, κύριε Θωμαίδη, να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Δεν με απασχολεί. Η ανάγκησή μου... Δεν με απασχολεί, γιατί αν συνεχίσει, πέστε του, αν συνεχίσει, θα πω κι άλλα. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ να πείτε τα πάντα. Όχι, όχι, να το ξανακλείσω. Η ανάγκησή μου έγινε πολύ έγκαιρα, ξημερώματα Κυριακής, και η συγκρότηση έγινε σήμερα. Την άλλη μέρα δηλαδή έγινε ανάκληση στους τέσσερις που είχαν απομείνει, όχι στη συνέλευση. Αυτό λέει. Ναι, αυτό λέω, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ράπτη. Νομίζω διευκρινίστηκε με τον τρόπο. Κοιτάξτε, δεν είναι καλό τώρα να γελάτε για τον συνάδελφό σας, γιατί αυτό δείχνει και διαλυτικά φαινόμενα. Αν ξέρατε όσα ξέρω, εσείς θα ξεκαρδιζόσαστε στα γέλια. Αν ξεκαρδίζεστε όμως με τους συναδέλφους σας, πώς θα προχωρήσει μπροστά η Ένωση Διαιτητών, κύριε Καραμάνη? Αν εσείς ξεκαρδίζεστε που στο πρόεδρο των διαιτητών. Τέλος πάντων. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άφης αυτής. Αυτά τα γεγονότα είχαμε. Ναι. Και στη Γενική Συνέλευση, τα 8 μέλη καταθέσαμε την παρέτησή μας. Μάλιστα. Αυτό τελείωσε. Και προχωράνε. Περιμένω το συμβούλιο, τον κύριο Ράπτη και τους άλλους τώρα, όποιοι και αν είναι άνθρωποι. Βασικά υπήρχαν άλλοι 5 αναπληρωματικοί και 4-9. Μπορούσαν δηλαδή από τους 9, τουλάχιστον 7 να μαζευτούν. Δεν χρειάζονταν ο Ράπτης, νομίζω. Συγκροτήθηκαν σε σώμα με πρόεδρο τον κύριο. Έτσι άκουσα. Περιμένω αύριο να φέρουν το συμβούλιο εκεί πέρα να παραδώσω κιόλα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχετε παραδώσει ακόμα? Δεν έχω παραδώσει. Σε πού να παραδώσω? Στο νέο, στη νέα διοίκηση. Υπό την προεδρία του κύριου Σπανέα. Μα ακόμα δεν μου έχουν φέρει. Θα σας φέρουν το συμβούλιο. Αύριο, νομίζω αύριο, γιατί έτσι. Εσείς, κύριε Πρόεδρε. Κάτω ο κύριος Σπανέας σήμερα το πρωί. Αποκλείεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο να είστε ξανά υποψήφιος? Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Έτσι, άρα μπορεί να κατέβει. Αυτή τη στιγμή λέω δεν θέλω να κατέβω. Έφυγα και δεν θέλω να κατέβω. Ναι, και μπορεί σε 10 μέρες να θέλετε. Δεν ξέρω, όχι, νομίζω όχι. Όχι, όχι. Ναι. Δηλαδή δεν μου πάει πλέον. Δεν μου πάει. Δεν μπορώ να ασχοληθώ πάλι, όχι με τη διαιτησία. Ναι. Στη διαιτησία θέλω να ασχοληθώ. Ναι. Με το σπορ αυτό εκεί. Εγώ, ακούστε, ανέλαβε το 2012, μπήκα στο Συμβούλιο. Πρώτα-πρώτα το 2011, εγώ σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Βοιωτίας. Όταν οι άλλοι παρετήθηκαν, όταν ο Τσιμικλής, που είναι τώρα αντιπρόεδρος, τότε υπέβαλε την παρέτησή του μαζί με άλλους 10 και έμεινε ακέφαλη η Ομοσπονδία, χωρίς διοίκηση, και με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και οι υπάλληλοι και λένε: «Κύριε Ηλία, τι κάνουμε?» Ο Σύνοδος Βοιωτίας πήγε στα δικαστήρια με χρήματα των διαιτητών του Συνδέσμου Βοιωτίας και έκανε, κατέθεσε αγωγή και έτσι και διορίστηκε προσωρινή διοίκηση. Ναι. Μέσα και ο αδερφός μου και ο Σπανέας, και εγώ δεν μπήκα. Μάλιστα. Εγώ εξελέγην το 2012 στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπήκα ούτε πρόεδρος, ούτε γραμματέας, ούτε αντιπρόεδρος. Απλώς ταμιάκος. Ναι, λύστε μου μία απορία. Με το θάνατο του Αλεξανδρίδη, του Κώστα του Αλεξανδρίδη,
Στο Συμβούλιο έβαλα υποψηφιότητα και για πρόεδρο. Και γίνεται πρόεδρος, εντάξει, ναι, ασφαλώς. Έβαλα υποψηφιότητα για πρόεδρο. Και ψηφιστήκατε, ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την Ομοσπονδία. Είχα τις δουλειές μου, είχα την οικογένειά μου, δεν ήθελα. Έβλεπα πώς λειτουργεί. Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω και την Ομοσπονδία ακέφαλη. Ναι. Και αυτό το κακό με κράτησε μέχρι για 11 χρόνια. Άμα το κακό ήταν 11 χρόνια, γιατί θέλετε να ανανεώσετε τη θητεία σας τώρα. Και το σκέφτεστε. Τι το σκέφτεστε. Εγώ πιστεύω από τη στιγμή που άλλαξε το καταστατικό και δύο φορές έκανα αίτηση στην ΕΠΟ να γίνουμε ένωση. Και ο κ. Μπαλτάκος μας δέχτηκε και είπαμε και πέντε κουβέντες με τον άνθρωπο. Ας συνεχίζουν και οι υπόλοιποι, οι επόμενοι, και εύχομαι να πετύχουν το επιθυμητό. Πείτε μου λίγο ποιο κάτι, είναι πείτε μου η ΟΕΠΕ Ένωση Διετών να γίνει μέλος της ΕΠΟ. Της αυτό ΕΠΟ. Θέλω κι εγώ. Ασφαλώς. Ας το κάνουν. Πείτε μου κάτι, κύριε Καραμάνη. Μπορεί να ήμουν και εμπόδιο, προσέξτε. Μπορεί να ήμουν και εμπόδιο εγώ. Δεν τα αποκλείω. Γιατί ήσασταν εμπόδιο, γιατί πηγαίνατε. Μπορεί να ήμουν και εμπόδιο, γιατί, δεν ξέρω. Γιατί πηγαίνατε στα δικαστήρια για τα ποσοστά. Εγώ δεν έχω κάνει δικαστήριο, που σημαίνει ότι δικαίως πήγαινα. Ναι, αλλά μπορεί να ενόχλησε αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, γι' αυτό λέω, μπορεί να ενόχλησε, να ενοχλούσε. Γι' αυτό κάνω και στην άκρη και ας κάνουν τα οι νέοι παράγοντες εκεί πέρα που θα διοικήσουν, αλλά με αυτή τη λογική το να παρετούμε και να ξαναμπαίνω στα συμβούλια από το πουθενά, από το παράθυρο, δεν νομίζω θα περπατήσει το θέμα, γιατί αυτά τα ακούνε και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Αυτοί που θα πρέπει να μας βάλουν στα συμβούλια, στην ΕΠΟ. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είπαμε να κάνουμε εκλογές. Κάνουμε εκλογές. Και εμένα, ξέρετε, αυτό που είδα στη Γενική Συνέλευση με βάση τα βίντεο δηλαδή που μεταδόθηκαν, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που γινόταν. Αλλά πείτε μου κάτι. Εγώ δεν μίλησα με κανέναν, εγώ κάθισα στην έδρα μου απάνω εκεί, είπα αυτά που έπρεπε να πω. Πώς, εγώ στο βίντεο όρθιο σας είδα, δεν σας είδα στην έδρα. Το όρθιο τι πήρατε. Μα σαν εικόνα καφενείου ήταν, δεν ήταν εικόνα συνέλευσης. Δεν ήμουν εγώ πρόεδρος συνέλευσης. Όποιος ήταν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ήμουν εγώ πρόεδρος συνέλευσης. Εγώ ήμουν ο πρόεδρος που απολογείτο στη Γενική Συνέλευση. Ναι, δεν μου άρεσε η εικόνα, εσάς σας άρεσε η εικόνα αυτή. Το πρόεδρο της συνέλευσης θα απευθυνθείτε, θα ρωτήσετε. Ναι, πείτε μου κάτι, να ρωτήσω κάτι που πιθανόν να το ξέρετε. Στο σύνδεσμο Αθηναίων Διετών δεν κάνατε τη συνέλευση. Ναι. Γιατί ο κύριος Βαρούχας επέμενε να τελειώνετε γρήγορα σε 1-2 ώρες. Εκκλίνει ο σύνδεσμος, τι έχει ωράριο. Μισό λεπτό. Ο κύριος Βαρούχας μας έδωσε την αίθουσα όπως μας την έδινε κάθε φορά. Ωραία. Και τον ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Ναι. Ο κύριος Βαρούχας είχε κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να ήταν εκεί. Σύμφωνα. Ο άνθρωπος που πάντα ήταν εκεί, ο Φώτης ο... Δεν έχει σημασία, ναι. Γιατί να φύγετε, ας πούμε. Ναι. Έχει κάνει ο άνθρωπος εγχείρηση. Ωραία. Έχει κάποια εγχείρηση. Ωραία. Και έστειλε κάποιον να έστειλε τα κλειδιά, μπήκαμε μέσα. Και γιατί έπρεπε να φύγετε 2-2,5 ώρα. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Σας λέγανε να φύγετε γρήγορα. Για ποιο λόγο. Δεν το ξέρω εγώ. Συνέλευση με χρονοδιάγραμμα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ δεν το ξέρω. Τι να σας πω. Ξέρω ότι υπήρχε χρονοδιάγραμμα, ότι αντιλήφθηκα προς το τέλος, γιατί είδα τον πρόεδρο της συνέλευσης λίγο αγριεμένο, θα καθίσουμε εδώ μέχρι να τελειώσουμε, που είπε και την ώρα, γιατί κάποιος ήρθε και του είπε ζητάνε να τελειώνουμε για να φύγουμε. Ναι. Και την ώρα πήρα εγώ προς το τέλος. Αυτό είναι πρωτοφανές, διατίθεται μία αίθουσα για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο και μάλιστα μιλάμε για συναδέλφους, διαιτητές. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι τη νύχτα. Πιστεύω αν ήταν ο Φώτης εκεί πέρα, ο άνθρωπος αυτός που έκανε την εγχείρηση. Του κ. Βαρούχα ο άνθρωπος, ναι. Ναι. Δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι. Πιθανόν αυτός που είχε αναλάβει τη διαδικασία αντικαταστάτης. Να ήθελε να φύγει. Είχε κάποια υποχρέωση, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος και βιαζόταν. Πείτε μου τώρα, κύριε Καραμάνη. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό. Σύμφωνη. Πείτε μου πώς προδιαγράφεται το μέλλον. Διότι για μένα το κρίσιμο είναι οι διαιτές να εκπροσωπούνται στην ΕΠΟ και όχι να είναι απ' έξω. Με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και βλέπω ότι πάμε σε μια διαδικασία να σας βγάλουν απ' έξω εσάς και να μπουν οι ενεργεία και οι επιστοποιημένοι. Να μην υπάρχετε εσείς. Ενώ στο ΜΖΑΠ, στο Συνδικαλιστικό Όργανο των Ποδοσφαιριστών, υπάρχουν και οι μη ενεργεία. Στο Σύνδεσμο των Προπονητών υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται πια.
παντού σε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις ή τα σωματεία που δεν έχουν και απαραίτητο συνδικαλιστικό χαρακτήρα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν είναι ενεργεία. Γιατί θέλουν να σας βγάλουν να παίξουν. Θα σας απαντήσω με κάτι που με στενοχωρεί που δεν το έχετε θίξει ποτέ. Ρωτήσατε κανέναν από τους προέδρους των ενώσεων που καλείται εκεί πέρα γιατί έχουν τους διαιτητές στις ενώσεις και οι διαιτητές λένε ακόμα και στα δικαστήρια που έρχονται και η Ένωση ίδια είναι μέλη της Ένωσης. Σε μένα το λέτε αυτό. Εγώ έχω αναδείξει το θέμα ότι δεν πρέπει να είναι μέλη των ενώσεων οι διαιτητές. Σε μένα το λοιπόν, λέτε. Λοιπόν, τώρα τι με ρωτάτε τι μπορεί να κάνουν. Πού να ξέρω εγώ τι μπορούν να κάνουν. Αυτή τη στιγμή έβαλαν τους διαιτητές. Όχι αυτή τη στιγμή, το 2010. Γιατί έβαλαν το τους... κάνουν αυτό, κύριε Καραμάνη, 11 χρόνια πρόεδρος ήσασταν. Δεν ξέρετε τι έβαλαν. Έβαλαν τους διαιτητές του 2010 να στείλουν στους συνδέσμους ότι παρετούνται. Να διαγραφούν από τους συνδέσμους. Μήπως το κάνουν γιατί τους τρέχανε στα δικαστήρια, τους στα δικαστήρια για τα ποσοστά. Απλά πράγμα. Όταν τους πήγα στα δικαστήρια για τα ποσοστά τα οποία πήρα σαν σύνδεσμος, όχι σαν Καραμάνης, τα οποία πήρα, ήρθαν στα δικαστήρια και είπαν είμαστε μέλη της Ένωσης. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στο καταστατικό της ΕΠΟ να υπάρχει ότι έχει μέλη διαιτητές. Φυσικά πρόσωπα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά μήπως... Λοιπόν, τι με ρωτάτε τώρα, τι θα κάνουν. Μήπως το κάνουν... Αυτό είναι απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, τι βλέπω να κάνουν, ναι, μήπως... να γίνεται. Μήπως το κάνουν όλο αυτό γιατί τους τρέχατε στα δικαστήρια, αυτό ρωτώ. Στα δικαστήρια άρχισαν το 2015. Ναι, και επειδή τους τρέχατε είπανε γιατί να βάλουμε τον νόσο διαιτητή. Το 2015 άρχισαν τα δικαστήρια, μιλάμε για το 2010 τώρα. Ναι, κύριε Καραμάνη, αλλά αυτά έγιναν το 10. Σύμφωνα. Το 9 πήραν τα ποσοστά, το 10 τους βάλαν να διαγραφούν. Τώρα δεν θέλουν να σας βάλουν μέσα. Γιατί? Εμένα. Εσάς προσωπικά. Τους μη εν ενεργεία, όχι προσωπικά εσάς. Για όνομα του Θεού. Να πείτε δεν θέλουν την νομιμότητα. Γιατί για αυτή παλεύαμε εμείς. Δεν παλεύαμε για να πάρουμε χρήματα συμφωνώ ή οτιδήποτε. Τους διαιτητές, τους συνδέσμους. Αυτό το κατέδειξαν οι δικαστικές αποφάσεις. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Λοιπόν, άλλο ρωτώ. Ποιος είναι ο λόγος που δεν θέλουν να σας βάλουν μέσα τώρα. Ρωτήστε τους ίδιους. Εγώ τι να απαντήσω. Μάλιστα. Ρωτήστε τους ίδιους. Εγώ να απαντήσω τι. Να. Μήπως το ξέρω. Εγώ πιστεύω όχι μόνο τους ίδιους. Καλέστε και τον κύριο Υπουργό μια φορά. Να δούμε τι θα πει και αυτός. Ευχαρίστως. Και τον κύριο Μπαλτάκο ρωτήσαμε και νομίζω ότι θα τον κύριο Μπαλτάκο το ρωτήσατε και είπε ότι η FIFA και η UEFA θέλουν να βάλουμε ενεργεία διαιτητές. Ναι, το είπε. Ναι. Τι εννοεί. Δηλαδή θα είναι στο συμβούλιο αυτοί που είναι παρατηρητές ας πούμε, γιατί έτσι το νιώθω εγώ, ότι στο συμβούλιο της Ένωσης Διαιτητών θα είναι από τους παρατηρητές, από τους... Όχι από αυτούς που αγωνίζονται. Έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία. Τώρα που είστε και πιο νόμιμο δηλαδή. Θα σας καλέσουμε στην τηλεοπτική δίκη να τα πούμε πιο άνετα και με μεγαλύτερη χρονική άνεση για να έχουμε και το χρόνο να τα συζητήσουμε. Ό,τι θέλετε. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Αρκεί να έχω χρόνο. Βεβαίως. Διότι παράλληλα, μα ό,τι ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή ο χρόνος μου είναι αρκετός να κάνω πολλά πράγματα και ευχάριστα. Θα τα πούμε στο και αυτό με ευχαρίστηση το έκανα. Ωραία, και ωραία. Εύχομαι στους νέους που ανέλαβαν και θα αναλάβουν μετά τη συνέλευση καλή επιτυχία. Καλό είναι η αξία να πετύχουν. Απλά να'στε πράγματα. Καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμάνη. Να'στε καλά. Αυτά από τον απερχόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαιτητών, τον κύριο Ηλία Καραμάνη. 11 χρόνια ήταν στην Προεδρία. Κλείσαμε, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.